592 μέρες από τον τρίτο Ατήλα και το βάρβαρο άνοιγμα μέρους της Περίκλης της Αμοχώς του, Τουρκία ψευδοκράτος συνεχίζουν απτόητοι χέρι-χέρι τους σχεδιασμούς τους, κοφεύοντας τις διεθνείς εκκλήσεις και καταδίκες. Συνεργείο του Αλφα βρέθηκε νωρίς το πρωί στην παραλία της Γλώσσας, καταγράφοντας τις πυρετώδεις εργασίες προκειμένου την 1η Ιουνίου να λειτουργήσει η νέα οργανωμένη παραλία. Άντρες του λεγόμενου Δήμου της Αμοχώς του πραγματοποιούν εργασίες στο χώρο που μέχρι πρόσφατα βρισκόταν το εστιατόριο Φάληρο. Στη σκιά των ερυπωμένων ξενοδοχείων, το καθεστώς Τατάρ μάταια επιχειρεί να σβήσει τα σημάδια της κατοχής, απομακρύνοντας τα σειρματοπλέγματα, διαχωριστικά κυκλειδώματα και προειδοποιητικές πινακίδες, που για 40 χρόνια στοιχιώνουν την χρυσή αμμουδιά της Αμοχώς του. Εκεί τοποθέτησαν πράσινο δίκτυ μπροστά από το κατεστραμμένο σκηνικό. 100 και πλέον κρεβατάκια και ομπρέλες έχουν τοποθετηθεί στον χώρο που βρίσκεται μπροστά από το ξενοδοχείο King George μέχρι και την πολυκατοικία Οκεανία. Με την πλήρη λειτουργία της οργανωμένης παραλίας, τα κρεβατάκια θα εξυπηρετούν 235 λουόμενους με την τιμή ενοικίασης 2 ξαπλώστρων και μιας ομπρέλας, να ανέρχεται κάτι λιγότερο από το 1 ευρώ. Η Περίκλης της Αμόχωστος αποτελεί για το ψευδοκράτος μια άκρος τουριστική ατραξιόν, εκεί όπου καθημερινά δεκάδες γκρουπ από Τουρκία, Ρωσία και πολλά ευρωπαϊκά κράτη περιπλανούνται ανάμεσα στα ερυπωμένα κτίρια και τις χρυσές αμμουδιές. Yeah, it's just interesting to see this Go City, it's called. Yeah, that's why we came here. We came from south, we rented a car, so we want to see this part of island as well. So we saw Lefkosa, we saw Girne and Famagusta, and now we are here. And it's a shame that it's empty. It should be open for everyone, because it's really nice. Just the beach or all the city? All the city, I think. Yeah, because many tourists came, you know, to have an apartment here and stay here for longer, not just for one day. Την ώρα πάντως που ο λεγόμενος δήμαρχος της κατεχόμενης Αμοχώς του υποστηρίζει πως η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν έχει αγγίξει τις ιδιωτικές περιουσίες στο Βαρόσι. Τα έργα στο 3,5% της Περίκλης της Αμοχώς του που Ερντουάν Τατάρ εξήγηλαν πως μετατρέπεται από στρατιωτικό σε πολιτικό καθεστώς έχουν μείνει στα μισά. Στη δεύτερη φάση των σχεδιασμών της Τουρκίας για άνοιγμα της Περίκλης της Αμοχώς του εμπίπτει και η λεωφόρος ανεξαρτησίας. Όπως μπορείτε να δείτε και στα πλάνα, τα έργα καθαρισμού της περιοχής έχουν παγώσει, καθώς η πολιτική αστάθεια και η οικονομική κρίση που μαστίζει τα κατεχόμενα πάγωσαν τους όποιους τουρκικούς σχεδιασμούς. Ενδεικτικές και οι αναφορές του Ισμαήλ Αρτέρ στο ΚΙΠΕ. Υπάρχουν προσφυγές σε αυτή την περιοχή μέσω της Επιτροπής Αγίνητης Περιουσίας και έχω πληροφορηθεί ότι ο αριθμός των προσφυγών αυξάνεται. Ανοίξαμε μία πύλη για να γίνουν εργασίες στις υποδομές. Αυτά και ενώ χιλιάδες βαροσιώτες αναμένουν 48 χρόνια μετά την πολυπόθητη επιστροφή.